Γεννήματα. Καλησπέρα στον κύριο Βογιατζή, υποψήφιο στην Θεότητα με τον Πασόκ. Καλησπέρα και καλό αγώνα. Καλησπέρα κύριε Βούτσινε, καλησπέρα κύριε Στεριόπουλε και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό αγώνα. Λοιπόν, ανακάμπτει το Πασόκ. Το ζήτημα είναι να ανακάμψει χώρα. Και για να ανακάμψει χώρα πρέπει να ανακάμψει και το Πασόκ. Γιατί το συνδέεται? Γιατί το Πασόκ έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι πάντοτε έβαλε το πατριωτικό και εθνικό συμφέρον πάνω από το κομματικό. Κοιτάξτε, δείτε, κύριε Βούτσινε. Θα μπορέσουμε να νοικοκυρέψουμε όμως την Ελλάδα. Ορίστε. Θα μπορέσουμε να την νοικοκυρέψουμε. Αν προσπαθήσουμε όλοι, ναι. Αρκεί να προσπαθήσουμε όλοι και να το θέλουμε πραγματικά. Ξέρετε κανένα σπίτι που να είναι νοικοκυρεμένο και να είναι βρώμικο όμως? Γιατί δεν το έχουμε ξεβρωμίσει. Ξέρω ότι εμείς έχουμε το σπίτι μας, το έχουμε μπορεί πολύ καθαρό. Να τα βάλουμε όλα στη σειρά, να φαίνονται όμορφα, τακτοποιημένα, αλλά να είναι βρώμικα, να βρωμάνε δηλαδή. Μπορούμε να το ξεβρωμίσουμε? Αυτό θα παρατήσετε αυτούς που έχουν αρχίσει να βρωμίζουν τα σπίτια τους από τα σκουπίδια που έχουν βγει από σπίτια άλλων. Λοιπόν, αυτοκάθαρσή σας την κάνατε εσείς, κύριε Βογιάτη? Πάντα προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε και νομίζω πως υπάρχει μια νέα ηγεσία και πως έχουν προχωρήσει προς το καλύτερο όλα αυτά τα πράγματα. Και κοιτάξτε, να σας πω κάτι: ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για την καθαριότητα στα εσωτερικά. Ο δικός μας χώρος είναι πλέον πολύ καθαρός και έχει περιθώριο για ακόμα καλύτερα πράγματα. Εγώ πιστεύω πως η δημοκρατική συμπαράταξη δίνει έναν άλλο τόνο, δίνει μια άλλη ελπίδα στον κόσμο, γιατί έτσι ο κόσμος είναι απογοητευμένος. Ο κόσμος είναι πάρα πολύ απογοητευμένος, γιατί αυτό το οποίο έχει καταρρεύσει είναι η μύθη ότι υπήρχε και άλλος δρόμος. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς βάλαμε το συμφέρον της χώρας πάνω από το συμφέρον της παράταξης από την αρχή. Την περίοδο 10-11. Όσο περνάει ο καιρός, δικαιώνεστε. Νομίζω αυτό καταλαβαίνει ο κόσμος. Κοιτάξτε, ο κόσμος είναι δύσκολο να παραδεχτεί πολλές φορές ότι εξαπατήθηκε, αλλά να σας το πω με νούμερα, έτσι. Το 2011 το Πασόκ ψήφισε το μνημόνιο. Το πρώτο μνημόνιο. Το δεύτερο μνημόνιο το ξαναψήφισε το Πασόκ, ψήφισε το και η Νέα Δημοκρατία και η Δημάρ. Τρία κόμματα. Το τρίτο μνημόνιο ξαναψήφισε το Πασόκ, ψήφισε όμως και η Νέα Δημοκρατία και το Ποτάμι και ο ΣΥΡΙΖΑ και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες. Θέλω να πω ότι αυτά τα οποία λέγαμε εμείς και τα οποία ξεκινήσαμε και με μέτρα που δεν ήταν μόνο μνημονιακά, ήταν μέτρα που πραγματικά πήγαιναν τη χώρα ένα βήμα μπροστά. Και διάβια, όπεν. Και ανακάμπτετε και στις δυνάμεις. Εφόσον όσο περνάει ο καιρός, ναι, σύμφωνα και με τα δικά σας λεγόμενα. Mm-hmm. Αποδεικνύεται ότι όλοι στρέφονται προς την επιλογή μνημόνιου. Ναι, στρέφονται όλοι. Γιατί δεν συνειδητοποιεί ο κόσμος ότι η αρχική επιλογή Πασόκ ήταν ουσιαστικά ο μόνος δρόμος? Θα σας πω, το κόσμο πάντα το συνειδητοποιεί, αλλά από την άλλη δεν σημαίνει πως δεν είναι και μια δύσκολη επιλογή και πως πονάει το κόσμο και μας ενοχλεί και εμάς που είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμοστούν τέτοιες πολιτικές και να συμπράττουμε σε αυτές τις πολιτικές. Ωστόσο, πρέπει να καταλάβουμε και αποδείχθηκε ότι άλλος δρόμος δεν υπήρχε. Ο κόσμος, και το καταλαβαίνετε όλοι, όλοι μας, έτσι δεν λέω για κανένα άλλο, προτιμάει πάντα την καλύτερη λύση. Όταν κάποιος λοιπόν του πουλάει ελπίδα, είναι λογικό αυτός να τον ακολουθήσει. Θα δούμε όμως τώρα την Κυριακή όλοι αυτοί που πούλησαν ελπίδα που θα βρεθούν. Ας περιμένουμε. Κοντά είμαστε. Μαζεύουν οι μέρες και θα δούμε. Εγώ πιστεύω. Ποια είναι η προτεραιότητα στην επόμενη μέρα, κύριε Βογιατζή? Η προτεραιότητα στην επόμενη μέρα σταθεί όρθια η χώρα. Και το Πασόκ θα συμβάλλει σε αυτό. Γιατί να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν υπάρχει καμία απολύτως δυνατότητα η χώρα να πάει σε νέα. Μιλάτε για τις συνεργασίες. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει συνεργασία. Έτσι είναι μια προσωπική άποψη και νομίζω δεν είναι μακριά από την άποψη του κόμματος. Πρέπει να υπάρχει συνεργασία των δύο μεγάλων. Να το πούμε και απλά να το καταλάβει ο κόσμος. Φώναζε ο κύριος Σαμαράς ότι δεν τον άφησε ο Τσίπρας να ολοκληρώσει, ήταν τόσο κοντά στη λύση, αλλά τον έριξε ο Τσίπρας. Φώναζε ο κύριος Τσίπρας ότι και αυτός ήταν πολύ κοντά στη λύση, αλλά δεν τον άφησαν άλλες δυνάμεις. Λοιπόν, ας συνεργαστούν, να τα βρούνε. Αυτό είναι και δύο τόσο κοντά, ποιος τους αποτρέπει? Δύσκολο ώστε σενάριο. Να σας πω κάτι. Πολλά σενάρια μας φαινόντουσαν δύσκολα. Ακραίο. Εγώ πιστεύω δεν είναι ακραίο. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που προέχει είναι η σωτηρία της πατρίδας και το Πασόκ θα κάνει το καθήκον όπως το έκανε κάθε φορά. Θα είναι εκεί για να λειτουργήσει καταλυτικά. Μπορεί να μην έχει πολύ μεγάλη δύναμη και θα το δούμε πόση δύναμη θα έχει. Θα είστε στο μνημονιακό κάδρο δηλαδή. Κοιτάξτε, να σα πω κάτι. Δεν υπάρχει. Τώρα οι περισσότεροι μνημονιακοί. Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Λοιπόν, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του καλά, το θέτε είναι πολύ ευστοχερό σα, κύριε Βούτσιν. Όχι καθόλου κακό. Εμείς λοιπόν πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει μνημόνιο και αντιμνημόνιο. Γιατί όπως είπατε, μόνοι σας το είπατε, πλέον είμαστε όλοι μνημονιακοί. Μνημόνιο και αντιμνημόνιο υπάρχει. Εγώ θα έλεγα διότι υπάρχουν και κόμματα σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση που δεν είναι μνημόνιο. Σωστά. Έτσι, όμως, μνημόνιο και αντιμνημόνιο υπάρχει. Έχετε. Όμως ναι, οι δυνάμεις που αποτελούσαν και επιλογές στο παρελθόν για να εφαρμοστεί το μνημόνιο συνεχίζουν να είναι εδώ. Ναι. Εγώ λοιπόν να πω κάτι πάνω σε αυτό που είπατε είναι σωστό, αλλά να συμπληρώσω κάτι. Επιτρέψτε μου. Πριν λέγαμε μνημόνιο, αντιμνημόνιο. Σήμερα όμως όσοι λένε αντιμνημόνιο και αντά από τα πράγματα του, το ΚΚΕ, η Λαϊκή Ενότητα, η Χρυσή Αυγή, λένε πλέον και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί πριν υπήρχε καραμέλα, ότι υπάρχει άλλος δρόμος. Αφήστε τι κάνουν αυτοί. Ναι, ναι, όχι, το και πάμε στις δυνάμεις που θα στηρίξουν το μνημόνιο. Πού το στηρίζουν εμείς το μνημόνιο? Εμείς θα στηρίξουμε λοιπόν. Οι δυνάμεις που στηρίζουν το μνημόνιο. Ναι, για να αν μείνουν κάποιες από αυτές εκτός της προσπάθειας, δεν θα
υψώσουν αντιπολιτευτικό λόγο που πιθανότητα θα κάνει κακό στην εφαρμογή του μνημονίου. Θα κάνει κακό στη χώρα. Εμένα δεν με ενδιαφέρει το μνημόνιο. Γι' αυτό λέω εγώ δεν με ενδιαφέρει η λέξη μνημόνιο. Γιατί ξέρετε, παίζουμε με τις λέξεις πολλές φορές. Όχι εσείς, οι πολιτικοί. Έτσι. Οι πολιτικοί λοιπόν και δει η πολιτική των μεγάλων κομμάτων, αυτοί που θέλουν να γίνουν μεγάλοι και να ρίχνουν. Λέγαμε το μνημόνιο συμφωνία μας μαλώνατε. Το λέμε το μνημόνιο μνημόνιο πάλι μας μαλώνεται. Το λέμε αλλιώς η επόμενη ημέρα. Το λέμε αλλιώς. Τελικά ό,τι και να πούμε πάντοτε οι λέξεις. Ας αφήσουμε τις λέξεις στην πάντα λοιπόν, και πάμε στην ουσία. Ναι, η ουσία λοιπόν είναι. Μνημόνιο έχουμε. Φυσικά. Το νούμερο 3. 86 δις. Πρώτος το είπα, κάνουμε. Κύριε Στεργιόπουλο, ότι μνημόνιο έχουμε, να μην παίζουμε τις λέξεις. Εμείς δεν φοβηθήκαμε ποτέ να πούμε ότι μνημόνιο είναι. Άλλοι παίζαν με τις λέξεις και το ονομάζαν συμφωνία, την Τρόικα την ονομάζαν θεσμούς και όλα αυτά. Εμείς είπαμε τα πράγματα με το όνομά τους από την αρχή. Και αν είχαμε εισακουστεί και αν μας είχαν αφήσει να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμά μας, δηλαδή λέω, πέρα από την εφαρμογή του μνημονίου, υπήρχαν γιατί δράσεις. Γιατί δεν σας άφησαν να το ολοκληρώσουμε. Εντάξει, το ξέρω ότι δεν μας άφησαν να ολοκληρώσουμε. Γιατί ο κόσμος δεν ήταν ίσως τότε όριμος να καταλάβει ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Σήμερα. Μήπως γιατί δεν υπήρξε καταμερισμός βαρών, ίσως. Πολύ πιθανόν και γι' αυτό και το Πασόκ τιμωρήθηκε έτσι, γιατί σίγουρα εδώ, όταν προσπαθείς να εφαρμόσεις κάποιες πολιτικές, το πιο εύκολο στην αρχή τουλάχιστον η οριζόντια εφαρμογή τους. Και ξαναλέω, δεν είναι ο κόσμος αφελής που εγκατέλειψε το κόμμα λέω, το οποίο στήριζε. Στην επικαιρότητα, η Λίστα Λαγκάρτ. Τη Λίστα Λαγκάρτ ποιος την έφερε. Τη Λίστα Λαγκάρτ ποιος την έφερε και ποιος δεν την αξιοποίησε. Τη Λίστα Λαγκάρτ την έφερε η κυβέρνηση. Ποιος δεν την αξιοποίησε. Ναι, ποιος δεν την αξιοποίησε. Γιατί εγώ να πω το εξής. Η Λίστα Λαγκάρτ ήρθε από τον Παπακοσταντίνο, από την κυβέρνηση Πασόκ του Γιώργου Παπανδρέου το 2009. Ποιος δεν την αξιοποίησε λοιπόν μετά. Αυτός που την παρέλαβε. Αυτοί λοιπόν που την παρέλαβαν έτσι. Ποιος την παρέλαβε. Ναι, την παρέλαβαν διάφορες κυβερνήσεις. Πρώτοι ήσασταν εσείς. Εμείς την παραλάβαμε, εμείς την αξιοποίησαμε. Έγινε δουλειά, από εκεί πέρα προφανώς δεν μπόρεσαν όλες οι υποθέσεις να φτάσουν στο τέλος, αλλά εμείς κάποια στιγμή φύγαμε. Δεν θα χρεωθούμε εμείς γιατί να αξιοποιήθηκε από τις επόμενες κυβερνήσεις που ακολούθησαν. Όχι, βέβαια. Όχι, έχετε το μερίδιο ευθύνης και εσείς όμως. Προφανώς εμείς ποτέ δεν αποποιηθήκαμε των ευθυνών μας. Και όταν ο λαός έφερε το Πασόκ σε χαμηλότερα από τα ιστορικά του ποσοστά και το έκανε ένα συρρυκνωμένο κόμμα το οποίο δεν αρμόζει στο μέγεθος. Δεν ξεβρώμισε ο τόπος, λέμε κύριε Βογιατζή. Χρέλει δουλειά πολύ ο για να ξεβρωμίσει. Ο κόσμος δεν σας συγχωρεί το γεγονός ότι δεν ξεβρώμισε ο τόπος. Ναι, ο κόσμος θα πρέπει με να καταλάβει. Με 45% που είχατε ναι. τότε, εάν είχατε πάρει και την πρωτοβουλία αυτή την οποία λέτε τώρα, καλά κάνατε και την πήρατε, αποδεικνύεται, το λέμε και εμείς. Ναι. Το λέμε και εμείς. Αποδεικνύεται στην πορεία ότι εσείς στο βαθμό που δόθηκαν σχετικές επιλογές, πήρατε αυτή που έπρεπε. Όμως, η κατανομή των βαρών δεν ήταν η ίδια. Ο τόπος δεν ξεβρώμησε και αυτό δεν συγχωρεί ο πολίτης. Κύριε Στεργιόπουλε. Διότι αν όλα αυτά είχαν γίνει, σήμερα θα υπήρξατε απολύτως δικαιωμένος για τις επιλογές σας. Ως Πασόκ εννοώ, ναι, έτσι. Ναι, ως Πασόκ φυσικά. Απολύτως δικαιωμένος και πιθανότατα αυτοί που ψηφίζουν, γιατί η δεξαμενή των ψηφοφόρων του Πασόκ έχει πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Να μην το κρύβουμε αυτό τώρα. Να μην κρύβουμε τα λόγια μας. Αρχίζουμε και τα λέμε αλλιώς. Και πιθανότατα. Εγώ ποτέ δεν και πιθανότατα να είχε αντιληφθεί ο πολίτης ότι εφόσον εγώ ως Πασοκτζής, να το πω έτσι, πάω στο ΣΥΡΙΖΑ και δεν βρίσκω ανταπόκριση, μήπως πρέπει να ξαναγίνω στο Πασόκ. Ο πολίτης καταλαβαίνει. Ο πολίτης έχει πολύ περισσότερο μυαλό από ό,τι έχουμε και εμείς οι πολιτικοί. Έτσι. Λοιπόν, άρα καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει και θα κάνει και την. Γιατί καταλαβαίνει ο πολίτης. Ότι ο τόπος δεν ξεβρώμισε από το Πασόκ. Εξαναλέω γι' αυτό λοιπόν, καταλαβαίνει το ο πολίτης. Για την τιμωρησία είναι το πρόβλημα, κύριε Βογιατζή. Καταρχάς, εμείς δεν είμαστε δικαιοσύνη. Έτσι, για να ξεκαθαρίσουμε λίγο και τους ρόλους. Εμείς φέραμε τη Λίστα Λαγκάρτ. Νομίζετε ότι δεν είστε. Δεν είμαστε και δικαιοσύνη. Υπάρχει διαχωρισμός των εξουσιών. Μην περνάμε ταμπέλες τώρα και τις περνάμε έτσι. Όχι, μην φορτώνουμε. Η δικαιοσύνη λειτουργεί με τον τρόπο που λειτουργούσε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Σας αναλέω. Ο υπουργός δικαιοσύνης που μπαίνει. Είναι στέλεχος της κυβέρνησης. Απλά να θυμίσω στο πάνελ και στον κόσμο ακούει ότι δεν ήμασταν κυβέρνηση εμείς τα τελευταία χρόνια. Έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή. Εμείς λοιπόν είμαστε το 7ο κόμμα. Αυτή τη στιγμή μπαίνουμε στον εκλογικό στίβο σαν 7ο κόμμα. Υπήρχε μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ανοίξαμε τον δρόμο. Ορίστε. Όταν τελειώσουν αυτές τις εκλογές, μπορεί να είστε παραπάνω. Λαού θέλοντος, ναι, και πιστεύω ότι θα είμαστε. Και πιστεύω ότι εμείς θα αναλάβουμε την ευθύνη που μας αναλογεί κάθε φορά και μεγαλύτερη για να βοηθήσουμε στο να ξεκολλήσει η χώρα και να προχωρήσει. Το κάναμε πάντα, κύριε Στεργιόπουλε. Δεν φοβηθήκαμε ποτέ να το κάνουμε. Ο κόσμος το ξέρει, ο κόσμος είδε τις αδυναμίες. Εγώ δεν καταλαβαίνω πώς επιλέξατε τη συρρήκνωση του κόμματος. Τη συρρήκνωση του κόμματος. Εξαιτίας των επιλογών να μην υπάρξει κάθαρση.
Μην τα ρίχνουμε στην κατάσταση. Κοιτάξτε να δείτε. Κοιτάξτε να δείτε. Το Πασόκ έχει κάνει και την αυτοκάταρσή του. Όχι, όχι. Το Πασόκ την έχει κάνει την αυτοκάταρσή του και δεν πα κατηγορεί το Πασόκ συνέχεια για θέματα κάθαρσης. Έτσι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η κάθαρση έχει μια καραμέλα από πολλούς. Ξαναθυμίζω ότι το Πασόκ αυτή τη στιγμή δεν ήταν στην κυβέρνηση. Έτσι, άλλοι ήταν στην κυβέρνηση. Το Πασόκ έκανε σημαντικές ενέργειες. Να σας πω κάτι, είναι πολύ απλό. Τη διάβια ποιος την έφερε. Ξαναλέω ότι το Πασόκ είχε την ευθύνη της κυβέρνησης το 2009-2011. Μετέχαμε τρικομματική. Δεν ήταν στέλεχος της κυβέρνησης μέχρι τις 25 του Γενάρη. Τώρα θα ζητήσουμε για τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Γιατί από το Γενάρη. Δεν ήταν στην κυβέρνηση το Πασόκ. Ήταν πριν από το ΣΥΡΙΖΑ. Μην ξεχνάμε. Μην πούμε ότι αυτή ήταν μια παρένθεση την οποία την αφήνουμε το ΣΥΡΙΖΑ στο απειρόβλητο. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό. Αυτή τη στιγμή. Ποιο την αφήνει στο απειρόβλητο. Όχι, δεν αφήνω. Αλλά ο κόσμο επειδή είναι μια μικρή παρένθεση. Είναι στο Πασόκ τώρα εδώ. Ναι, ακριβώς. Και ξαναλέω, ξαναλέω λοιπόν ότι η κυβέρνηση Πασόκ, η κυβέρνηση που εξέλεξε ο ελληνικός λαός το 2009 με ένα υψηλό ποσοστό, πήρε πάρα πολύ σημαντικά μέτρα. Να πω ένα και μόνο. Η διάβια. Ποιος πολεμάει τη διάβια. Δεν λέμε αυτά. Ποιος πολεμάει τη διάβια όπου εκεί μέσα εμφανιζόταν η κάθε δαπάνη. Ποιος πολεμάει το Open Gov το οποίο εμείς το φέραμε και όπου εκεί μέσα μπορούσε ο κάθε πολίτης στο τελευταίο χωριό να γράψει τη γνώμη του για το οτιδήποτε. Όταν λοιπόν σήμερα βγαίνουν, για να μην λέμε ότι είναι κακοί οι ξένοι και λένε κοιτάξτε να δείτε να υπάρχει ανεξαρτησία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίου Ζωνών. Γιατί αυτό σε κάποιους από τους μέχρι πρώτη κυβερνώντος φαίνεται κακό. Εγώ όλα αυτά δεν τα καταλαβαίνω και θεωρώ λοιπόν ότι αυτά τα οποία εμείς βγάλαμε από το χώρο μας ή έφυγαν γιατί ψάξαν αλλού, γιατί πρώτα τα ποντίκια πολλές φορές εγκαταλείπουν το σκάφος, αλλού έχουν πάει και αλλού θα πρέπει να γίνει αναζήτηση για το που υπάρχει βρωμιά και που να γίνει αυτοκάθαρση. Όχι σε εμάς. Εμείς κάνουμε νέο ξεκίνημα με νέα ηγεσία. Με ένα ευρύτερο σχήμα, το οποίο έχει στόχο την ανασυγκρότηση του σοσιαλδημοκρατικού πόλου, γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ευρωπαϊκό κράτος, δυτικό κράτος, στο οποίο η σοσιαλδημοκρατία να μην έχει κυρίαρχο ρόλο. Ο πύχης που είναι σε αυτές τις εκλογές, αφού κάνατε την κάθαρση αυτοκριτική, εξαίρετε περίπου τώρα. Σας πω, δεν θέλετε να είστε τρίτη δύναμη και να παίξετε ρόλο ρυθμιστή, κύριε Βογιατζή. Ναι, θα παίξουμε αυτό το ρόλο, πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Εγώ ένα πράγμα θέλω να πω στον κόσμο. Δεν μου ψήφισε Πασόκ, Δημοκρατική Συμπαράταξη. Ψήφισε με λογική. Ο συμπολίτης μας, αν ψηφίσει με λογική, αφήσει κατά μέρους το θυμικό, τον δικαιολογημένο θυμό, τη δικαιολογημένη απογοήτευση και κάτσε και σκεφτεί ποιος του πούλησε παραμύθια και ποιος του είπε την αλήθεια, τη δυσάρεστη αλήθεια. Έχετε αντιληφθεί τι φοβάται όμως. Ορίστε. Έχετε αντιληφθεί τι φοβάται. Φοβάται τη συνέχεια αυτή τη κατάσταση. Και λέω εγώ ότι πρέπει να τελειώνουμε. Φοβάται ότι θα πάτε μαζί όλοι η αγκαλίτσα η μνημονιακή και θα φτιάξετε μια ιδιότυπη κολυμπήθρα του Σιλοάμ και θα τα ξεχάσουμε. Όχι, όχι, ακολυμπήθρα. Καμία κολυμπήθρα. Εμείς δεν το κάναμε ποτέ. Ούτε πρόκειται να το κάνουμε. Και να σου πω κάτι, δεν είναι προτεραιότητά μας το να μπούμε σε ένα κυβερνητικό σύστημα. Αυτό μας λένε οι πολίτες έξω όμως. Τι λένε. Ότι άμα θα πάνε όλοι μαζί, πιθανότατα θα τα κουκουλώσουν όλοι μαζί. Όχι, όχι. Και κοιτάξτε, και αυτό είναι το σημαντικό, το να έχει μια ενισχυμένη παρουσία η Δημοκρατική Συμπαράταξη, δεν έχει κανένα λόγο να κουκουλώσει απολύτως τίποτε. Άλλοι τάζανε ότι θα κάνανε εξεταστικές και ξεκίνησαν λειψές εξεταστικές και το πιάνουν το πράγμα από τη μέση και άφησαν περιόδους σημαντικές απ' έξω. Ξεκινήσαμε εξεταστικές για να δούμε τι έγινε από το 9 και μετά. Δηλαδή ξαφνικά μέχρι το 9 ήταν τέλεια τα πράγματα, δεν υπήρχε τίποτα και ξαφνικά εμφανίστηκε η ανάγκη ένα μνημόνιο. Εγώ να κάνω μια ερώτηση σε εσάς και στον κόσμο. Τι ήταν αυτό το οποίο συνέβη. Ήτανε τα μνημόνια που φέραν την κρίση ή μήπως η κρίση που έφερε τα μνημόνια. Και εγώ θα δώσω την απάντηση δική μου. Τα μνημόνια οξύναν την κρίση, αλλά κρίση προϋπήρχε και τα μνημόνια ήταν η μόνη λύση πραγματική για να μπορέσουμε να φύγουμε από αυτό το τέλμα που βρισκόμασταν όταν φτάσαμε μόνο το 2009, για να μην τα ξεχνάει ο κόσμος, να έχουμε να το πούμε αυτό, 16% ναι. Πρωτογενές έλλειμμα, 26 δισεκατομμύρια πρωτογενές έλλειμμα, πρωτογενές όχι παλιά χρέη, 10 ένφια ήταν το έλλειμμα που άφησε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, αυτά να μην τα ξεχνάμε και την μια προσπάθεια και την οποία την χρεώθηκε αποκλειστικά η κυβέρνηση του Γιώργου του Παπανδρέου. Ο κόσμος θύμωσε τα ρυθμίσεις θέλει, κύριε Βογιατζή. Καλά τα μνημόνια όπως λέτε, αλλά φυσικά υπάρχουν και μεταρρυθμίσεις, τις οποίες κανένας δεν κάνει για να μην χάσει το πελατειακό του κράτους. Εγώ λοιπόν, ακριβώς, να συμφωνήσουμε απόλυτα. Λοιπόν, εμείς δεν έχουμε κανένα πελατειακό κράτος, με 4,5% δεν έχει πελατειακό κράτος και να το δούμε και σε ιστορική βάση. Οι μεταρρυθμίσεις, οι μεγάλες τομές στην ελληνική κοινωνία γίνανε από κυβερνήσεις με προοδευτικό πρόσημο, γίνανε από σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις. Όχι, μην το γυρίσουμε. Η ιστορία διδάσκει. Γιατί... Ιστορία τι να διδάξει η ιστορία, κύριε Βογιατζή. Ότι ο κομματικός στρατός που τοποθετήθηκε στο δημόσιο με το που κάθε φορά που το Πασόκ έκανε τις εκλογές έμενε μέσα ο κομματικός στρατός. Το ίδιο συνέβη και με τη Νέα Δημοκρατία. Πλάκα κάνουμε τώρα. Κύριε Στεργιόπουλε, πλάκα κάνουμε τώρα. Καμία πλάκα δεν κάνουμε. Θα λέμε στους πολίτες ότι το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία δεν τοποθέτησαν τους δικούς τους στο δημόσιο. Προφανώς τους τοποθέτησαν. Κάθε φορά που έκανε το Πασόκ, τι έκανε. Λένε πόσους τοποθέτησε. 30.000. Έξω εσείς. Μέσα έμεναν όλοι. Προφανώς τοποθέτησαν έτσι, αλλά εγώ προσωπικά έτσι είμαι πρώτη φορά που θα απολογηθώ για λάθος. Όχι βέβαια. Μιλάτε όμως ότι δεν έμενε ο κομματικός στρατός μέσα.
Εγώ δεν είπα αυτό το πράγμα. Εγώ είπα ότι γίναν πολλά λάθη, ότι υπήρχε ένα πελατειακό σύστημα το οποίο όμως δεν ξυλώθηκε από όσους επαγγέλλονται το νέο, γιατί το νέο δεν είναι ηλικιακό. Εσείς γιατί δεν το ξυλώσατε. Εμείς όταν προσπαθήσουμε να ξυλώσουμε. Αυτοί που, είδατε, αυτοί που θέλουν το νέο δεν το ξύλωσαν. Εσείς που το εντοπίσατε γιατί δεν το ξύλωσαν. Λοιπόν, δεν το ξυλώσατε γιατί εσείς το φτιάξατε. Λοιπόν, το ότι το φτιάξανε κάποιες άλλες κυβερνήσεις, ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας. Α, μπράβο, να τα λέμε αυτά. Να τα λέμε. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπήρχαν άλλες ζωνικές συμπεριφορές στο παρελθόν. Και κακώς υπήρχαν και καλώς τις πλήρωσε ο λαός σε αυτούς που τις είχαν αυτές τις συμπεριφορές. Σήμερα όμως υπάρχει μια νέα προσπάθεια. Έχουμε καταλάβει τι ενόχλησε τον κόσμο και πάμε γιατί είμαστε η μόνη δύναμη ελπίδας. Ας μας πει κάποιος άλλος ποιος μπορεί να εγγυηθεί την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Εγώ να δεχτώ ότι τα κόμματα αντιμνημονιακά είναι ξεκάθαρα αντιμνημονιακά. Όμως όλα αυτά τα αντιμνημονιακά είναι και αντιευρωπαϊκά κόμματα. Και αυτό να το λέμε στον κόσμο. Εμείς λοιπόν λέγαμε και εγώ το έλεγα αν θέλετε και από άλλες θέσεις. Ένα κρίσιμο ερώτημα είναι πώς θα καταφέρετε να συνεργαστείτε την επόμενη μέρα. Διότι επιβάλλονται συνεργασίες. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Πώς θα επιτεθεί η συμφωνία. Δηλαδή να εφαρμοστεί το καλύτερο δυνατό μνημόνιο, διότι υπάρχουν, όπως λένε πολλοί, και περιθώρια ελιγμών ναι, για να βελτιωθούν τα πράγματα. Λοιπόν. Τα γνωστά ισοδύναμα. Δύο προϋποθέσεις. Η μία προϋπόθεση για μας είναι να είναι αποδυναμωμένα τα δύο μεγάλα κόμματα, έτσι ώστε το ΠΑΣΟΚ να έχει ένα πραγματικά ρυθμιστικό, καταλυτικό ρόλο στο να υπάρξει μια κυβέρνηση συνεργασίας με ουσιαστικές παρεμβάσεις που θα βελτιώνουν τη θέση του κόσμου. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ δεν θα πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κάποιες κοινωνικές ευαισθησίες. Μπορεί να έχει, αλλά δεν έχει εμπειρία και δεν έχει θέληση να κυβερνήσει. Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να έχει την κυβερνητική εμπειρία, αλλά είναι το κόμμα του νεοφιλελευθερισμού. Εμείς και κυβερνητική εμπειρία έχουμε και πολιτικό ρεαλισμό και συμμαχία στην Ευρώπη και την κοινωνική ευαισθησία. Είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να εγγυηθούμε κυβερνητική λύση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς να βγει ματωμένος ο κόσμος, αλλά ματωμένα τα συμφέροντα. Εμείς μπορούμε να το κάνουμε αυτό και κανένας άλλος και ο κόσμος πλέον το καταλαβαίνει, κύριε. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Βογιατζή. Καλό αγώνα. Πραγματικά κάναμε ιδιαίτερα πολύ καλή κουβέντα. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ χρήσιμη και στελέχη σαν και εσάς που ξέρουν πολύ καλά πώς είναι δομημένη η κατάσταση. Κάνουν πολύ καλό που βγαίνουν και τα λένε έξω από τα δόντια. Να και σας ευχαριστούμε επειδή πάντοτε σε αυτό το δελτίο κάνουμε τέτοιου είδους κουβέντες. Και εγώ σας ευχαριστώ και μπράβο για τη δουλειά που κάνετε να είναι πάντα αποκαλυπτική και με έντονη αλλά πραγματικά μεγάλη χρησιμότητα για τον κόσμο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Βογιατζή. Να είστε καλά. Καλό βράδυ Γιώργο, να σε ευχαριστήσω και εσένα για την παρουσία σου και τα σχόλια.